Καλησπέρισουμε κοντά μας τον κύριο Ιπποκράτη Χατζηαγγυρίδη, χρηματοπιστωτικό σύμβολο εταιρεών, να κουβεντιάσουμε τις εξελίξεις τόσο με το πολύνομο σχέδιο, όσο και το τι θα γίνει με τις τράπεζες και όχι μόνο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας, κύριε Μασλαγνέ. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μου δίνετε το φιλόξενο κανάλι σας ως βήμα για τις απόψεις μου. Η χαρά δικιά μας που μας επισκέπτεστε και μας τιμάτε, κύριε Χατζηαγγυρίδη. Και να αρχίσουμε λίγο με το πολύνομο σχέδιο, το οποίο φέρνει πολλές ανατροπές οικονομικές, διότι αυτές μας καίνε τώρα, θα λέγαμε. Ομολογώ ότι δεν έχω την ικανότητα και την εννοώ αυτή τη λέξη και ταυτοχρόνως τη δυνατότητα να διαθέτω ολοκληρωμένη άποψη. Ένα νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε εντός εισαγωγικών αυτή η λέξη με τη διαδικασία του κατεπήγοντος με 800 τόσες αλλαγές που επιφέρει, εκ των οποίων κάποιες πάρα πολύ σημαντικές, και δεν ήταν δυνατόν κάποιος ο οποίος δεν είχε πλήρη πρόσβαση σε βάση νομικών δεδομένων να αντιληφθεί τι ακριβώς ψηφίστηκε. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν κάθε άρθρο ή κάθε διάταξη, αν θέλετε, του νομοσχεδίου αυτού παρέπεμπε σε προηγούμενους νόμους και διατάξεις και δεν μας έδινε ολοκληρωμένη εικόνα της νέας διατάξεως, όπως δηλαδή αυτή διαμορφώνεται μετά την ψήφιση του νόμου, τότε διερωτώ με ξανά τι είδους συζήτηση έγινε, με ποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αποφάσισαν οι βουλευτές ότι έπρεπε να ψηφίσουν ή να καταψηφίσουν. Η συζήτηση τελικώς, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, περιορίστηκε στο θέμα του γάλακτος, πολύ σημαντικό μεν, αλλά δεν ήταν το μόνο, στο ζήτημα των φαρμακοποιών και δευτερευόντως, αν θέλετε, στο ζήτημα των τραπεζών. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια καθαρά πολιτική παρατήρηση και αντιπολιτευτική, αν θέλετε. Ποιος ήταν ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως σε αυτήν την ιστορία? Να συσκοτήσει μήπως ακόμη περισσότερο μια συζήτηση την οποία η κυβέρνηση σε τελική ανάλυση είχε κάθε λόγο να την περάσει με κατεπίγουσα διαδικασία και χωρίς να μπει στην ουσία? Μα η αντιπολίτευση είναι ακριβώς γι' αυτό εκεί. Άρα μας λέτε η αντιπολίτευση με τη στάση αυτή να φύγει, δηλαδή, βοήθησε την κυβέρνηση ουσιαστικά? Η αντιπολίτευση δυστυχώς, κύριε Μασλαρινέ, χαρακτηρίζεται από πολιτική ανοριμότητα και νομίζει ότι η Βουλή είναι πεδίο επιδείξεως επαναστατικής γυμναστικής όπως το πεζοδρόμιο. Λυπάμαι, αλλά ο κύριος Τσίπρας κάνει λάθος. Δεν έχει ξεπεράσει το επίπεδο του 15 μελού σχολείου στο οποίο ήταν κάποτε. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αντί να αναδειχθεί η ουσία του πράγματος, παραμείναμε στις φωνές και στους εντυπωσιασμούς. Τελικώς η κυβέρνηση βγήκε κερδισμένη από αυτήν την ιστορία. Αυτό αποδεικνύεται. Όμως είχαμε διαφωνίες, είχαμε παραιτήσεις, είχαμε και διαγραφές από την κυβέρνηση. Παραιτήθηκε ο κύριος Χαρακόπουλος, αλλά ψήφισε το νομοσχέδιο. Διαφώνησε σε κάτι ο κύριος Κακλαμάνης, δεν γράφει. Και έχουμε και τις σημερινές εξελίξεις με τον κύριο Μπαλτάκο και τον κύριο Κασιδιάρη, το διάλογο αυτό που φαίνεται να φέρνει, να τεινάζει τα πράγματα λίγο στον αέρα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Όχι μόνο σας επιτρέπετε, θα έλεγα επιβάλλεται. Το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό. Πάρα πολύ ρευστό, σε βαθμό που και ο χαρακτηρισμός κινούμενη άμμος να είναι μάλλον επιοικής. Αφενός βλέπουμε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία συνεχώς συρρυκνώνεται και η κυβέρνηση όλο και περισσότερο θα βασίζεται στην ψήφο ανεξαρτήτων βουλευτών, οι οποίοι βεβαίως έχουν κάθε λόγο, πολιτική κάνουμε, να διαπραγματευτούν τη θέση τους. Αυτό όμως δεν συνιστά κοινοβουλευτική σταθερότητα και βεβαίως δεν βοηθάει σε θετικές εξελίξεις. Από την άλλη πλευρά, ετοιμάζεται, λέει η κυβέρνηση, να βγει στις αγορές. Και αυτό το παρουσιάζει ως τέλος του μνημονίου. Ψευδές, αλλά ας πούμε ότι είναι έτσι. Εγώ θέλω να αναρωτηθώ, εάν όντως υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα, που δεν πιστεύω ότι υπάρχει όταν το δημόσιο φτάει 11 δις σε ιδιώτες για οποιοδήποτε λόγο, και όταν αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα αποτελεί εν τέλει αποτέλεσμα φοροεπιδρομής, η οποία υπερβαίνει τα όρια του νόμου, της συνταγματικής νομιμότητας. Πώς λοιπόν βγαίνει στις αγορές η κυβέρνηση, αν έχει πρωτογενές πλεόνασμα? Αν το έχει, γιατί βγαίνει? Γιατί βιάζεται τόσο πολύ να βγει? Γιατί η Τρόικα δεν βλέπουμε να έχει συμφωνήσει ακόμη? Και απ' την άλλη, έχουμε μια ασταθή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πού οδηγούν όλα αυτά, τι να σας πω, δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω. Με δεδομένο μάλιστα ότι σήμερα έχουμε μια πραγματική ανατροπή, όπως είναι η για δεύτερη φορά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έκθεση του πρώην πλέον πρωθυπουργικού συνεργάτη και γενικού γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντική θέση, ξέρετε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος συντονίζει στην πραγματικότητα το έργο του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν επεξεγέλασε επειδή μάθαμε να υποτιμούμε το Υπουργικό Συμβούλιο στην Ελλάδα. Η θέση του κ. Μπαλτάκου είναι θέση κρίσιμη. Και ο άνθρωπος αυτός εμφανίζεται, αν είναι δυνατόν, να συζητά με έναν βουλευτή αντιπολιτευόμενου και μάλιστα αντικαθεστωτικού κόμματος, γιατί τέτοιο είναι η Χρυσή Αυγή και όχι αντισυστημικό, είναι ένα κόμμα που βάλει κατά του δημοκρατικού καθεστώτος και το έχει δηλώσει. Και ο κύριος Μπαλτάκος ανοίγει συζήτηση σαν παλιόφιλος, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό πώς γίνεται, με τον κύριο Κασιδιάρη, που στην ουσία αυτή τη στιγμή αντικαθιστά τον Νίκο Μιχαλολιάκο, τον προφυλακισμένο ηγέτη της Χρυσής Αυγής, και του εκθέτει το παρασκήνιο της δικαστικής προσφυγής.
της δικαστικής, συγγνώμη, διώξεως της Χρυσής Αυγής. Και εγώ έχω εδώ πέρα δύο ερωτήματα. Πώς μπορεί ο κύριος Μπαλτάκος να λέει από τη θέση του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου ότι η δικαιοσύνη επηρεάζεται κατά τρόπο τέτοιο, ότι την επηρεάζουν οι υπουργοί? Τελικώς υπάρχει, ισχύει η συνταγματική αρχή της διακρίσεως των εξουσιών? Προφανώς όχι. Γι' αυτό φωνάζουμε εμείς οι δημοκρατικοί και λέμε ότι επιτέλους πρέπει να πάμε σε συνταγματική αναθεώρηση και να λειτουργήσει πραγματικά αυτή η αρχή της διακρίσεως των εξουσιών, γιατί χωρίς αυτή δεν υπάρχει δημοκρατία. Είναι δυνατόν οι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπό το πρόσχημα των θρησκευτικών ή μη αντιλήψεων ενός κόμματος να πείθεται να προβεί σε διώξεις? Γιατί αυτό μας είπε ο κ. Μπαλτάκος. Τα οποία, αν δεν είναι αλήθεια και είναι αποκύματα της φαντασίας του, τότε αυτός ο άνθρωπος ήταν επικίνδυνος στην τόσο κρίσιμη θέση που κατήχε. Το ζήτημα, κύριε Μαθλαρινέ, δεν είναι Μπαλτάκος ή Κασιδιάρης. Το ζήτημα είναι η λειτουργία του πολιτεύματος και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αυτό που είναι βαρύ για τους πολίτες, ίσως και αυτά να μην τα ακούν πολύ πολύ, είναι η φορολογία. Που δεν μπορούν να τα αυξήσουν στην καθημερινότητα, δεν μπορούν να πληρώσουν φόρους, δεν μπορούν να πληρώσουν πρώτα πράγματα και το γάλα που αναφέραμε προηγουμένως. Εσείς γράψτε ένα άρθρο για την φορολογική σας άκρη. Βεβαίως. Να πούμε λίγο στους τηλεθεατές. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ απλή, κύριε Μαθλαρινέ. Το σύστημα το φορολογικό που ισχύει στη χώρα μας τα τελευταία 40 χρόνια, ένα πράγμα που θυμίζει, πώς το λέμε, κρυσάρα, είναι διάτριπτο. Αυτό το πράγμα δεν έχει καμία λειτουργικότητα, κοστίζει περισσότερο από όσο αποδίδει, δεν μπορεί να εξοραϊστεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, πρέπει απλώς να καταργηθεί. Είναι ένα ερείπιο το οποίο πρέπει να γκρεμιστεί. Δεν μπορεί να διασωθεί. Το άρθρο μου είχε αυτή ακριβώς τη λογική. Ότι πρέπει να λήξει όλη αυτή η εκκρεμότητα. Το παλαιό φορολογικό σύστημα πάει στο καλάθι των αχρήστων. Πρέπει η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, προφανώς όχι αυτή, γιατί δεν έχει ούτε την πολιτική δύναμη ούτε την ικανότητα όμως να το κάνει, να χαράξει μια κόκκινη γραμμή και να διαχωρίσει το φορολογικό παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Το φορολογικό παρελθόν πρέπει να στεγανοποιηθεί. Αυτό σημαίνει πως ό,τι χρωστάμε, καλός ή κακός, δεν έχει σημασία, αυτό θα το δούμε. Απομονώνεται. Και από την επόμενη μέρα όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν φορολογική ενημερότητα και δικαιούνται να εργαστούν προκειμένου να επιβιώσουν, βασικό, και να πληρώσουν και τη φορολογία τους. Μια φορολογία χαμηλών συντελεστών. Η άποψή μου είναι ότι σταδιακώς πρέπει να φτάσουμε στο 10% για να είμαστε και ανταγωνιστικοί ως οικονομία, χαμηλού ΦΠΑ και πλήρους εκτόσεως από το εισόδημα κάθε είδους δαπάνης. Οτιδήποτε δαπανώ εγώ είναι προφανώς εισόδημα κάποιων άλλων. Γιατί πρέπει να το φορολογηθώ και εγώ επειδή έτσι εκτιμά ο έφορος ή ο κύριος Θεοχάρης? Όλες οι δαπάνες, οι νόμιμες, γιατί για αυτές μιλάμε βεβαίως, πρέπει να εκπίπτουν από το εισόδημά μας και να είναι έσοδο κάποιου άλλου. Είναι πάρα πολύ απλό με τα μέσα που μας δίνει η τεχνολογία να παρακολουθούμε τις δαπάνες αυτές σε πραγματικό χρόνο, την ώρα που τις κάνουμε. Και να σταματήσει και αυτή η πλάκα με τριτά ή κάρτες ή ό,τι άλλο, επειδή το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να παρακολουθεί, υποτίθεται, τα τραπεζικά μας στοιχεία. Αυτή η είναι αδιακρισία, είναι αντισυνταγματικότητα αυτό που γίνεται. Πρέπει να σταματήσει. Γιατί δεν βοηθάει στην οικονομική ανάπτυξη. Το φορολογικό παρελθόν λοιπόν θα το περάσουμε σε μια διαδικασία ελέγχου. Θα βγουν αποτελέσματα από ανεξάρτητους ελεγκτές, είναι πολύ φθηνή αυτή η διαδικασία, πιστέψτε με, και ο φορολογούμενος θα κληθεί με άνεση είτε να καταβάλει με πολύ μεγάλη έκπτωση μετρητή στην όποια επιβάρηση προκύψει ή με μακροχρόνια και χαμηλότοκη δόση να πληρώσει χωρίς να επιβαρύνεται. Και βεβαίως να φορολογούμε μόνο το εισόδημα και όχι τα ακίνητα. Δεν μπορούμε να φορολογούμε τον πλούτο. Φορολογήσαμε το ακίνητο όταν κατασκευάστηκε. Θα το φορολογούμε και στην κατοχή του. Τι λογική έχει αυτό? Με ποια λογική θα μπορέσει αυτό το τεράστιο απόθεμα ακινήτων που διαθέτει η χώρα να ξαναγίνει μοχλός ανάπτυξης? Αυτή τη στιγμή η κτηματαγορά απλώς δεν υπάρχει. Τα ακίνητα καταραίουν. Τα εισοδήματα είναι ανύπαρκτα. Βογκάνε οι ιδιοκτήτες. Λάθος τους, αν θέλετε, και εγώ ποτέ δεν πίστεψα στην αξία της κατοχής ακινήτων. Αλλά πάντως έγινε. Και μέχρι τώρα το κράτος το προωθούσε. Τώρα δεν μπορεί να λέει σας φορολογώ επειδή κατέχετε κάτι το οποίο μέχρι τώρα ήταν ομοχλός για να εισπράττω φορολογία από τις μεταβιβάσεις και από την κατασκευή. Κατάνε τα άλλα αυτά τώρα. Απλά επειδή μας έζησε ο χρόνος να επικαλεστώ λίγο και την πολιτική σας ιδιότητα ως μέλος των Δημοκρατικών και να μου πείτε με δύο λόγια τι θα κάνουν οι Δημοκρατικοί, αλλά λίγο σύντομα σας παρακαλώ. Βεβαίως. Και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Οι Δημοκρατικοί σε αυτή τη φάση, κύριε Μαθλαρινέ, τηρούν στάση αναμονής. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο ευρύ κοινό και οι λόγοι είναι απλοί. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Είμαστε άνθρωποι που εργαζόμαστε όλοι. Δεν υπάρχουν στις τάξεις μας συνταξιούχοι ή άνθρωποι που έχουν ελεύθερο χρόνο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακό να είναι κανείς συνταξιούχος, προς Θεού. Απλώς οι απόψεις μας είναι τέτοιες
που ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί είναι άνθρωποι που εργάζονται, άνθρωποι που έχουν τις δραστηριότητες τους και πολύ λίγο ελεύθερο χρόνο. Άρα οι παραδοσιακές πολιτικές μέθοδοι για μας απλώς δεν ισχύουν. Προσπαθούμε με τα πενιχρά μέσα που έχουμε να διατηρούμε τη φωνή μας υπαρκτή, να μας γνωρίσουν όσο γίνεται περισσότερο οι πολίτες, ευελπιστώντας ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξουν εκείνες οι πολιτικές συνθήκες που μας δώσουν δυνατότητα να απευθυνθούμε στο ευρύ κοινό. Μέχρι τότε προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη σοβαρότητά μας και την αξιοπιστία μας. Επισήμως δεν θα συμμετάσχουμε στις ευρωεκλογές που έρχονται. Υπάρχει μια συζήτηση με το συνεργαζόμενο κόμμα του κ. Μπουραντά, την Κοινωνία Αξιών, να ενισχύσουμε το δικό του ευρωψηφοδέλτιο. Αυτό δεν είναι ακόμη οριστικό. Ευελπιστώ ότι θα γίνει, αλλά δεν είναι το σημαντικό. Οι ευρωεκλογές αυτές δεν θα είναι ευρωεκλογές που θα έχουν τη σημασία των ευρωεκλογών, ας πούμε, του 2009, οι οποίες ανέδειξαν νέα και μικρά σχήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.